Την Τρίτη βρεθήκαμε στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Ξέρετε, υπάρχει μια οπτική γωνία την οποία ενδεχομένως να μην την έχουμε προσέξει. Όταν μιλάμε για την κρίση του κορονοϊού όλες αυτές τις εβδομάδες, επικεντρωνόμαστε κυρίως στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε ότι οι περισσότερες και επιστημονικές και δημοσιογραφικές αναφορές γίνονται για τον Ευαγγελισμό, για τη Σωτηρία, για το Αττικό, για το δικό μας το ΑΧΕΠΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωστόσο, μέσα σε όλο αυτό το, σε όλο αυτό το βόρβορο της ειδησιογραφίας μας διαφεύγει ότι υπάρχει ένα περιφερειακό νοσοκομείο, το Μποδοσάκιο της Πτολεμαΐδας, το οποίο πραγματικά, παρά το γεγονός ότι είναι περιφερειακό, επαρχιακό, μη πανεπιστημιακό και μικρό, τα κατάφερε. Δηλαδή, είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το μικρότερο νοσοκομείο της χώρας, το οποίο ήταν νοσοκομείο αναφοράς και κατάφερε να σταθεί στο ύψος των προκλήσεων και οι άνθρωποι να δώσουν αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό. Και δέχτηκε και όλες και το πρώτο κύμα από την Καστοριά, έτσι. Και δέχτηκε και το πρώτο κύμα από την Καστοριά. Δέχτηκε όλο το μεγάλο κύμα της Καστοριάς, ακριβώς. Και οι άνθρωποι αυτοί τα κατάφεραν. Είχαμε την ευκαιρία. Είχαμε την ευκαιρία την Τρίτη να βρεθούμε στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, να ευχαριστήσουμε θερμά τους ανθρώπους που μας βοήθησαν να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, κυρίως τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, και πραγματικά να γνωρίσουμε μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων που δώσανε μια μάχη με απίστευτο ηρωισμό και με μια απίστευτα γλυκιά διάθεση. Έτσι. Συναντήσαμε ανθρώπους που πραγματικά το έλεγε η ψυχούλα τους η Ιορδάνη. Να δούμε το βίντεο, Χρήστος, αυτό το σημείο. Αξίζουν κάθε συγχαρητηρία. Να δούμε το βίντεο που έχεις ετοιμάσει. Και να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Του μιλούν σαν να είναι ο πατέρας τους. Οι νοσηλεύτριες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Μποδοσάκιου νοσοκομείου Πτολεμαΐδας βρίσκονται συνεχώς στο προσκεφάλι του. Μετρούν προσεκτικά τις ζωτικές λειτουργίες του. Του δίνουν κουράγιο. Του χαρίζουν χαμόγελα. Τώρα να την πάρετε, γιατί πριν ήταν λίγο χάλια. Αυτά τα χαμόγελα είναι πια απλόχερα. Μπορεί στη μονάδα να έχει μείνει μόνο ένας ασθενής και σιγά σιγά η χώρα να επιστρέφει στην κανονικότητα. Αυτοί όμως που από την αρχή ρίχτηκαν στον αγώνα, από την πρώτη γραμμή, συνεχίζουν καθημερινά να δίνουν τη δική τους μάχη. Εδώ στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Μποδοσάκιου νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας δόθηκαν κάποιες από τις πρώτες μάχες εναντίον του κορονοϊού. Η επαφή με τους ασθενείς μας μέσα στο τμήμα, η καθημερινότητά μας και η επικοινωνία μας μαζί τους. Μας έδινε πραγματικά θάρρος. Ήταν στις αρχές της πανδημίας όταν τα κρούσματα στη Δυτική Μακεδονία άρχισαν να βγαίνουν θετικά το ένα μετά το άλλο. Καστοριά, Δαμασκηνιά, Κοζάνη. Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, το μικρότερο νοσοκομείο αναφορά στη χώρα, ρίχτηκαν στη μάχη χωρίς δεύτερη σκέψη. Με μόνη έγνοια να σώσουν ζωές. Αυτή ήταν η ανταμοιβή τους. Ευχαρίστηση. Μόνο αυτό. Χαρά. Και αυτοί τι σας λένε? Ευχαριστώ. Μόνο αυτό θέλουμε. Η Δάφνη Κούντι δακρύζει ακόμη όταν θυμάται το σημείωμα που της άφησε στο μαξιλάρι της μία γυναίκα από τη Δαμασκηνιά, το πρώτο χωριό που μπήκε σε καραντίνα, όταν έφυγε θεραπευμένη από το νοσοκομείο. Ευχαριστούσε τις άγνωστες ηρωίδες που της έσωσαν τη ζωή. Δάφνη, θέλω να σε δω. Θέλω να σας δω, να σας γνωρίσω από κοντά. Να σας αγκαλιάσω όπως με αγκαλιάζατε για να με στηρίξετε και να με βοηθήσετε. Πραγματικά ήταν τις τελευταίες μέρες πολύ δύσκολα. 45 άνθρωποι βγήκαν όρθιοι από αυτή τη μονάδα. Κέρδισαν ξανά τη ζωή τους ενάντια στον κορονοϊό με τη βοήθεια γιατρών και νοσηλευτών που παρά τους αρχικούς τους φόβους έγιναν μια γροθιά και νίκησαν. Είχαμε την επιτυχία να μην έχουμε μόλυση του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας οργανώθηκε έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη πρόκληση. Γιατροί και νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία παραμένουν σε επιφυλακή. Όπως λένε, μπορεί να κερδίσαμε την πρώτη μεγάλη μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται.